Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλωσορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε με την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση για την ψήφιση του νομοσχεδίου με ρυθμίσεις για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων. Την επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο προσφυγικό. Τη νέα αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για την Οβάρτης με αφορμή τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της εταιρείας με το Αμερικανικό Δημόσιο. Με την τροπολογία για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με βιντεοκλήση μέσω ειδικής πλατφόρμας, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Με την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολο Τζιτζι Κώστα, για τις νέες προκλήσεις σχεδιασμού και αναπτυξιακής προοπτικής μετά την υγειονομική κρίση. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την εβδομάδα που μας πέρασε. Φασισμός είναι η τυφλή βία και η άκρατη καταστροφή, ενώ το νομοσχέδιο θωρακίζει την ελευθερία της έκφρασης των πολιτών, καθώς το δικαίωμα του συνέρχεσθε είναι απόλυτα προστατευμένο, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Φοβάστε την αντίδραση του κόσμου γιατί δεν μπορείτε να αναμετρηθείτε με την πραγματικότητα στην οικονομία και νομοθετείτε την καταστολή, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜΕΡΑ25. Από την ψηφοφορία απήχαν από το ΚΙΝΑΛ ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Χάρης Καστανίδης. Στα ύψη έφτασε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Το νομοσχέδιο θωρακίζει την ελευθερία της δημόσιας έκφρασης των πολιτών, όσο και το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούσουν ελεύθερα στην πόλη τους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως φασισμός είναι η τυφλή βία και η άκρατη καταστροφή. Αυτή η πρακτική της τυφλής βίας, της άκρητης έκφρασης, της άκρατης καταστροφής, λέγεται φασισμός. Κι όμως τέτοια φαινόμενα εκδηλώνονται δυστυχώς κάθε τόσο στο όνομα του δημοκρατικού δικαιώματος στη διαδήλωση. Καλέστηκα το συμβάν αυτό για να αναδείξω τη σημασία του σημερινού νομοσχεδίου, το οποίο έρχεται ακριβώς να θωρακίσει την ελευθερία της δημόσιας έκφρασης των πολιτών. Όσο πολύτιμη είναι η ελευθερία κάποιου να διαμαρτύρεται, το ίδιο πολύτιμη είναι η ελευθερία κάποιου άλλου να φτάσει στο νοσοκομείο, στη δουλειά του, στο σπίτι του ή απλά να επιλέξει να βγάλει βόλτα τα παιδιά του. Φέρνετε τώρα το νομοσχέδιο γιατί η μοναδική σας απάντηση είναι η καταστολή, καθώς φοβάστε να αναμετρηθείτε με την πραγματικότητα στην οικονομία, υποστήριξε ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και ο τρόπος με τον οποίο μοιράζεται χρήμα κρατικό και ο τρόπος με τον οποίο φέρνεται στη Βουλή κατά καλό καιρό ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάλει του συνταγματικού δικαιώματος της διαδήλωσης. Αλλά και η προσπάθειά σας μέρες τώρα, πετώντας λάσπη με ξαναζεσταμένο φαγητό για δίθεν αποκαλύψεις πρωτετραετίας, ένα πράγμα δείχνει, ότι φοβάστε να αναμετρηθείτε με την πραγματικότητα στην οικονομία και στην κοινωνία που είναι δικό σας δημιούργημα. Ξέρετε ότι τα έχετε κάνει θάλασσα και φοβάστε. Φοβάστε για αυτά που έρχονται. Φοβάστε την αντίδραση της κοινωνίας, τη διαφωνία της κοινωνίας, την οργή της κοινωνίας και γι' αυτό η απάντηση που ετοιμάζεστε να δώσετε είναι η καταστολή. Επιστρέφω τη θρασίτατη κριτική περί αντιδημοκρατικών ρυθμίσεων από εκείνους που συστηματικά αποδόμησαν τους θεσμούς. Ας μην μιλούν λοιπόν για σχέδια καταστολής στους δρόμους και στις πλατείες, όσοι έχει αποδειχθεί πια ότι εξήφαιναν μηχανογραφίες στα υπόγεια των μαγαζιών τους, όπως οι ίδιοι έλεγαν.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε μόνο εκτεθειμένος μετά το χθεσινό. Επαναλαμβάνω, είστε και καταγέλαστος. Και δεν έχετε άλλη επιλογή από το να πάρετε πίσω όχι μόνο τα λεφτά του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όλα τα λεφτά, χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που μοιράσατε χωρίς ντροπή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σας φιλοτεχνούνε το προφίλ. Να πάρετε πίσω το πρόγραμμα της ντροπής. Δεν θα μπω στον πειρασμό καθόλου, κύριε Πρόεδρε, σήμερα να μιλήσω για σκάνδαλα και σκανδαλολογία. Μην ανησυχείτε, θα υπάρχει πολύς χρόνος να ερωτηθείτε και να δώσετε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Εδώ θα είμαι. Μένουμε στο θέμα, καθώς σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φόφης Γεννηματά εκτυλίχθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε την κυρία Γεννηματά ότι στηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να λάβει αυστηρή απάντηση από την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής ότι δεν μπορεί αυτός που πολέμησε λυσαλέα τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ να έχει το πολιτικό και ηθικό ανάστημα να κατηγορεί την προοδευτική παράταξη. Στο επίκεντρο της πολιτικής κριτικής βρέθηκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά, σε πολύ αυστηρό τόνο, ενεκάλεσε τον κύριο Τσίπρα, καθώς, όπως είπε, μαζί με τη δεξιά πολέμησαν λυσαλέα τον Ανδρέα Παπανδρέου και την προοδευτική παράταξη και τόνισε. Και θα σας πω εγώ, κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό και το ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις και να υιοθετείς και τις λογικές της και τις πρακτικές της. Και βέβαια είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα, να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς, το παρακράτος, τις παρακολουθήσεις, την ξεφτύλα. Γιατί τα γνωρίζατε. Και ή τα καθοδηγούσατε ή δεν είχατε τη δύναμη και το σθένος να τα αντιμετωπίσετε. Καταστροφική χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιλογή της κυρίας Γεννηματά, όπως είπε, για άσκηση κριτικής στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το κίνημα αλλαγής. Όχι μόνο αποφασίζετε να ψηφίσετε το νομοσχέδιο του κυρίου Ξοχοίδη και του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές ευαισθησίες του χώρου, του δημοκρατικού και προοδευτικού, που συρρυκνώνει σταγματικές ελευθερίες. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί σε μια δύσκολη στιγμή για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, και αναφέρομαι στις εξελίξεις στην οικονομία, την πολύ μεγάλη ύφεση, αναφέρομαι στις εξελίξεις που η ύφεση φέρνει στην ίδια την κοινωνία, αναφέρομαι σε όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την απόπειρα χειραγώγησης μέσων ενημέρωσης με αυτή την περίφημη λίστα Πέτσα. Λίστα Μητσοτάκη είναι, δεν είναι λίστα Πέτσα. Όλα αυτά επιλέγετε όχι απλά να κάνετε τον συνήγορο του κ. Μητσοτάκη, αλλά να υπερακοντήσετε και σε επιχειρηματολογία, στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και της δεξιάς και να μιλάτε εσείς εδώ με μια πολύ βαριά γλώσσα για παρακράτος και για διαπλοκή. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολούμαι με τα έργα και τις ημέρες αυτής της συντηρητικής κυβέρνησης, γιατί χρειάζεται αποτελεσματική αντιπολίτευση στον τόπο, μιας και η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και είναι προφανές ότι αδυνατεί να διαδραματίσει το θεσμικό της ρόλο. Εκτός από ότι δεν έχω καμία όρεξη να στηρίξω μια συντηρητική κυβέρνηση, δεν είχε ανάγκη τη στήριξή μου, κύριε Τσίπρα. Τον φέρατε καβάλα στάλογο. Δημιουργήθηκε τέτοιο κλίμα του να φύγετε εσείς από την κυβέρνηση αυτής της χώρας, που απαλλάξατε τη Νέα Δημοκρατία από όλες τις ευθύνες για τη διακυβέρνηση του τόπου, για την κρίση και για τα μνημόνια, και τους φέρατε ως λευκή περιστερά να φαντάζουν ότι είναι η σωτηρία της χώρας μετά από αυτό που έζησε με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά οι διαδηλώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έκανε λόγο για θεσμική νομιμοποίηση της προβοκάτσιας. Αν αυτό δεν είναι η θεσμική νομιμοποίηση της προβοκάτσιας και του κοινωνικού αυτοματισμού, τότε τι είναι?
αν αυτό δεν οπλίζει και ταυτόχρονα αθωώνει τους προβοκάτορες, τότε τι κάνει? Τι ακριβώς κάνετε? Πολύ απλά στρώνετε εσείς το χαλί στα διάφορα προβοκατόρικα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια σε μια συγκέντρωση. Την μετατροπή από πλημέλημα σε κακούργημα της κατοχής Μολότοφ ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έκανε αναφορά στο κλίμα της συνεδρίασης. Πόσο βαρύ είναι η εικόνα ενός κοινοβουλίου όταν τα εθνικά θέματα κρέμονται από μία κλωστή και έχουν μια νέα συμφωνία πρεσπών στα λειτουργικά και εμείς ασχολούμαστε με το αν ο Τσίπρας είναι αριστερός, με το αν η γεννηματά είναι κεντροαριστερή, με το αν είναι δημοκράτες ή προοδευτικοί. Πόσο βαρύ είναι μια βουλή? Πείτε μου εσείς. Έτοιμη να λάβει περιοριστικά μέτρα ή να χαλαρώσει κάποια εξ αυτών που εφαρμόζονται είναι η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του Κοινοβουλίου σημείωσε πως και ο ίδιος παρατηρεί χαλάρωση των πολιτών, καλώντας πολίτες, επιχειρηματίες και εργαζόμενους να βρίσκονται σε εγρήγορση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αναμενόμενη την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων μετά το άνοιγμα των συνόρων μας και επέμεινε πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ενώ θα επιβάλλονται ποινές και κυρώσεις σε όσους δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα. Για να μην έχουμε καινούργιες εστίες αναμετάδοσης και για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτά τα εισαγόμενα κρούσματα στο ελάχιστο, απαιτείται με μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα να τηρούμε τα περιοριστικά μέτρα. Παρατηρώ και εγώ και επισημαίνω κάποια φαινόμενα χαλάρωσης τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίζουν όλους. Θέλω λοιπόν και εδώ από το Κοινοβούλιο να πω ότι οι έλεγχοι, εκεί που πρέπει να γίνονται έλεγχοι, θα συνεχίζονται. Και θα συνεχίζονται και ειδικά στο ζήτημα των επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης, οι έλεγχοι αυτοί θα είναι αυστηροί. Και θα είναι ακόμα πιο αυστηροί εκεί που αφορούν στην προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση, δηλαδή στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη συμμόρφωση με τα ευρύτερα πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν καθορίσει οι ειδικοί. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αυτή τη στιγμή να χαλαρώσουμε. Σε υψηλούς τόνους ήταν η αντιπαράθεση στην Ολομέλεια μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του ΜΕΡΑ25, που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατά την πρώτη ημέρα συζήτησής του. Ο νόμος θα εφαρμοστεί γιατί θα τον στηρίξει η πλειοψηφία της κοινωνίας, τόνισε στην απογευματινή συνεδρίαση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η μη ρύθμιση γέννησε και γεννά ανισότητες και ξυπνά κοινωνικό ανταγωνισμό. Αλλά αυτές οι ανισότητες δεν σας αφορούν. Η διατάραξη, όπως λένε κάποιοι από εσάς, είναι σύμφυτο στοιχείο του δικαιώματος αυτού. Στους μαγαζάτορες και στις ουρές τους δρόμους να τα πείτε αυτά. Για το φαντασιακό μαζικό κίνημα του φθινοπόρου που ονειρεύεστε όπως ο πεινασμένος στα καρβέλια, όλες οι προϋποθέσεις του νόμου καλύπτονται. Διανοείται κανείς ή υπονοείται, πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο, ότι από το νομοσχέδιο αυτό θα απαγορευτούν μαζικές διαδηλώσεις? Πού το λέει αυτό, πού το γράφει αυτό? Μην περιμένετε ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί, σας το ξαναλέω. Μην ελπίζετε ότι τάχα θα βρεθεί ένα νέο πεδίο ασκήσεων ανυπακοής με την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων χωρίς εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατασκευάζει έναν εσωτερικό εχθρό. Θέλετε να κατασκευάσετε τον εσωτερικό εχθρό εδώ στην Ελλάδα του 2020. Μπορεί να μην είναι ο Σοβιετικός Κομμουνισμός, αλλά είναι τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι όσοι διαμαρτύρονται, είναι όσοι διεκδικούν, είναι όσοι αγωνίζονται, είναι όσοι βγαίνουν στο δρόμο για να αντιταχθούν στις ακραίες πολιτικές της δικές σας, κύριε Χρυσοχοΐδη, και του κυρίου Μητσοτάκη. Επειδή σας τρέφει η κατασκευή του εχθρού και η σύγκρουση, αδυνατείτε να δεχθείτε ένα νομοσχέδιο που στηρίζεται στην αμοιβαία αποδοχή και στην συνεργασία όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η Δημοκρατία φυγομάχησε όλα αυτά τα χρόνια όσο δεν ρύθμιζε αυτό το δικαίωμα. Και εσείς ζητάτε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Τι μας λέτε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι εδώ το νομοσχέδιο δεν ορίζει και δεν προβλέπει διάλυση διαδήλωσης? Ποιο κοροϊδεύετε? Το άρθρο που διαβάσατε έχει και άλλα πράγματα μέσα. Και λέει ότι απαγορεύεται υπό την επιφύλαξη του άρθρου που αναφέρεται στις αυθόρμητες και τις έκτακτες, δηλαδή ότι νομοποιούνται όλες αυτές οι συγκεντρώσεις. Άρα λέτε ψέματα. Νωρίτερα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο άγριας καταστολής
γιατί θα αναγκαστεί να εφαρμόσει το 5ο μνημόνιο. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Όπως είχαμε πει και πέρυσι τέτοιο καιρό, στη συζήτηση των προγραμματικών σας δηλώσεων, γίνονται γιατί μνημόνιο να εφαρμοστεί χωρίς καταστολή και βία και κρατική βία και έξαρση και νομιμοποίηση και ασυλία για την κρατική βία δεν γίνεται. Αυτά τα λέγαμε πέρυσι. Φέτος τα πράγματα είναι χειρότερα. Και είναι χειρότερα γιατί λόγω κορονοϊού έχουμε εμβάθυνση και επιτάχυνση της ύφεσης που προϋπήρχε και αφήστε τα αυτά ότι ο κορονοϊός την έφερε. Τέτοια εποχή σας προειδοποιούσαμε ότι στο τέλος του 19 θα επιστρέψει η ύφεση όπως και έγινε. Στον κύριο Βαρουφάκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Πύλιος Λιβανός. Ο κύριος Βαρουφάκης, σε όποιο name dropping και αν προσπαθεί να καταφύγει, σε όποιο show και αν ανεβάσει, όποιες ενδυματολογικές εκκεντρικότητες και αν σκεφτεί, θα είναι πάντοτε ταυτισμένος με μια από τις πιο μελανές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Ψηφίζουμε το νομοσχέδιο γιατί έγιναν δεκτές οι προτάσεις μας, τόνισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, όλα αυτά τα περί χούντας μου θύμισαν το 2012. Ήμουν τότε βουλευτής της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου. Και ακόμα θυμάμαι το πανό στο Σύνταγμα. Το πανό που εσείς είχατε κάνει, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χούντα δεν τέλειωσε το 73, έλεγε αυτό το πανό. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε μαθήματα ούτε πολιτικής ιστορίας, ούτε ηθικής. Για κλιμακούμενη κρατική τρομοκρατία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Θανάσης Παφίλης. Το ΚΚΕ καλεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, τους νέους, σε οργανωμένη, πειθαρχημένη απειθαρχία σε αυτό το νόμο. Να μην εφαρμοστεί. Και το λέμε από εδώ το βήμα. Δεν φοβόμαστε. Στην απειλή ο λαός να απαντήσει και θα απαντήσουμε με δύο λέξεις. Μολόν λαβέ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας ζήτησε αυστηροποίηση της ποινική μεταχείρισης όσων παραβούν τον νόμο, τον οποίο το κόμμα του θα υπερψηφίσει. Θα το ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Με βαριά καρδιά θα σας πω γιατί. Γιατί είστε αριστεροφοβικοί. Αριστεροφοβικοί. Φοβάστε. Φοβάστε να μην τους θυμώσετε. Σας είπαμε αυτό το νομοσχέδιο είναι και πολύ light. Γιατί θα έπρεπε να είναι κακούργημα οι ποινές, κύριε Χρυσοχοίδη, και όχι πλημελήματα. Μόνο έτσι θα αποτρέψουμε την ανομία, τη βία, τον μπάχαλο. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό με την Οβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο. Τα δύο κόμματα δίνουν διαφορετικές ερμηνείες, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για σκευωρούς χαμένους στη μετάφραση και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ότι η μετάφραση επιβεβαιώνει τις πρακτικές διαφθοράς της κυβέρνησης Σαμαρά. Πεδίο νέας αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό της Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο. Η επίσημη μετάφραση είχε ζητηθεί να σταλεί στην Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης της Βουλής μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτικοί κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας επεσήμαναν ότι η αναφορά που γίνεται σε αλλοδαπούς αξιωματούχους αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία και κλινικές και επουδενή πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, προσθέτουν ότι από όλο το κείμενο της απόφασης προκύπτει ότι η Νοβάρτης κλήθηκε να πληρώσει για παράνομες πρακτικές σε συνταγογραφήσεις φαρμάκων και κλινικές δοκιμές από υπαλλήλους της, ιατρούς και παρόχους υπηρεσιών υγείας. Ψεύδος ο ΣΥΡΙΖΑ διακινεί μια σελίδα, αποκρύπτοντας συνειδητά τις αμέσως επόμενες που αναφέρονται μόνο σε ιατρούς και δίνουν τον ορισμό του αξιωματούχου που και πάλι αφορά μόνο ιατρούς. Αγγλικά δεν ήξεραν και ήθελαν μετάφραση. Τώρα, εκτός από σκευωροί, είναι και ψεύτες. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι με τη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας φρόντισε να τελειώσει οριστικά τα ψέματα των κυρίων Μητσοτάκη, Σαμαρά και Γεωργιάδη για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η επίσημη μετάφραση της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι ο συμβιβασμός 345 εκατομμυρίων δολαρίων της Νοβάρτης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αφορούσε μόνο σε γιατρούς, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε πρακτικές διαφθοράς για τον επηρεασμό αποφάσεων της κυβέρνησης Σαμαρά την περίοδο 2012-2015.
Περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό τόσο για τα ψέματα όσο και τις μεθοδεύσεις προκειμένου να συσκοτιστεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και έστω και τώρα να ζητήσει από τους συνεργάτες του να σταματήσουν τις απειλές που εξαπολύουν στη δικαιοσύνη και να την αφήσουν απερίσπαστη να διελευκάνει το σκάνδαλο. Ανταπαντώντας η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι χρειάζεται να ξέρει κάποιος απλά ελληνικά για να καταλάβει ότι η μετάφραση της απόφασης του Αμερικανικού Δημοσίου για την Νοβάρτης είναι η ταφόπλακα της σκευωρίας του Ρασπούτιν και των συνεργών του που σπήλωσαν 10 πολιτικά πρόσωπα. Από ιατρικό σκάνδαλο υπερσυνταγογράφησης, όπως από την αρχή είχε καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία, το μαγαζί του παπά και το παραμάγαζο του Ρασπούτιν έστρεψαν την έρευνα για να στοχοποιήσουν χωρίς κανένα στοιχείο πολιτικούς τους αντιπάλους. Το γραφείο τύπου του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σχολίασε ότι το να εμπλέκεται ο Υπουργός Εξωτερικών σε μετάφραση εγγράφου από τη μεταφραστική υπηρεσία συνιστά απίθμενη φεδρότητα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαία αγορά. Υπερψήφισαν εκτός των κυβερνητικών βουλευτών οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Τα επόμενα νομοθετικά βήματα για την ενίσχυση της κεφαλαγοράς περιέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός, κλείνοντας τη συνεδρίαση της δεύτερης ανάγνωσης για το νομοσχέδιο εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι αλήθεια ότι αυτό το νομοσχέδιο στοχεύει στην μεταρρύθμιση της κεφαλαγοράς, αλλά όσο αφορά ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μια ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από όλους τις φερείς της κεφαλαγοράς, ετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τα τέλη, ελπίζουμε, αυτού του μηνός, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν τα αναγκαία εκείνα κίνητρα, τα οποία θα δώσουν αφενός μεν την αναγκαία ανταγωνιστικότητα στην κεφαλαγορά μας και να τις δώσουμε τη δυνατότητα της εξωστρέφειας την οποία χρειάζεται. Δηλαδή να την καταστήσουμε, όπως είπαμε και πάλι, πραγματική πηγή άντλησης κεφαλαίων. Τις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες αναμένεται εξάλλου η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και του αντίστοιχου για το πτωχευτικό δίκαιο. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής, αφού συμφώνησαν με την αναγκαιότητα του παρόντος σχεδίου νόμου, έκαναν εκτενείς αναφορές στο θέμα της ύφεσης που απειλεί την ελληνική οικονομία. Για τη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να επανεκκινήσετε την οικονομία και να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες της ύφεσης, στην οποία ακόμα και πριν από τον κορονοϊό είχαμε μπει, ισχύει το πολύ λίγα και πολύ αργά. Από όλη την Ελλάδα τα μηνύματα δυστυχώς είναι αρνητικά. Ο τουρισμός φαίνεται ότι δεν πρόκειται να κινήσει. Οι προβλέψεις της ύφεσης, ακόμα και να δικαιωθεί η εκτίμηση του Υπουργού το 8%, δυστυχώς θα είναι δραματικές το φθινόπωρο που θα μας έρθει. Αν η κυβέρνηση επιμένει στις αρχικές εκτιμήσεις της, ότι δηλαδή η ύφεση φέτος μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του 8%, ή έχετε αναθεωρήσει αυτές τις προβλέψεις του Μαΐου. Υπενθυμίζω ότι οι ανοιξιάτικες προβλέψεις που είχαν ανακοινωθεί το Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτές τις προβλέψεις είχε εκτιμήσει ότι φέτος στην Ελλάδα η ύφεση θα κυμανθεί στο 9,7%. Και ως βασικές αιτίες για τη συγκεκριμένη τότε εκτίμηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων ήταν η ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων, αλλά και η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό. Επιφυλάξεις προς το νομοσχέδιο εξέφρασαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και της Μέρας 25. Η επιβάρυνση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης θα αυξήσει τα έξοδα και το φόρτο εργασίας των επιχειρήσεων εις βάρος της καθημερινής λειτουργίας τους, ειδικά στην αρχή και κυρίως για τις μικρότερες. Οι ρυθμίσεις αυτές, ως εύλογη απάντηση στα σκάνδαλα του χρηματιστηρίου του τελευταίου χρονικού διαστήματος, θα πλήξουν κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις. Ξανά έχουμε να κάνουμε μια ασάφεια η οποία, ενώ ούτως ή άλλως θα ήταν προβληματική, καθίσταται ακόμη περισσότερο επικίνδυνη. Όχι εσχεμένα, θα θέλαμε να πιστεύουμε, στο πλαίσιο που συζητούμε. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν έλειψαν οι υψηλοί τόνοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του Ισραήλ για προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης.
Την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκάλεσαν οι τοποθετήσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την πρόθεση του Ισραήλ να προσαρτήσει εδάφη της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κύρωση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της χώρας μας με αυτό του Ισραήλ. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι η συζήτηση θα έπρεπε να περιοριστεί στο θέμα της κύρωσης και τόνισε ότι η χώρα μας θα ωφεληθεί με αυτή τη συμφωνία τόσο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της θέσης μας γεωπολιτικά, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο μέσω συμπαραγωγής αμυντικού υλικού. Το να έρχονται εδώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων που εκφράζουν αντίρρηση και ένεκα της ουσιαστικής συζήτησης γύρω από τη συμφωνία να θέτουν ένα μεγάλο αριθμό διεθνοπολιτικών θεμάτων χωρίς να εισέρχονται στην ουσία της συμφωνίας, που είναι μια αμυγός αμυντική συμφωνία, προκειμένου να ακουστούν, να αποκομίσουν πολιτικές εντυπώσεις και αυτά, νομίζω ότι είναι μια στρέβλωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Εδώ οι αντιρρησίες μόνο για τη συμφωνία δεν μιλήσαν. Ακόμα και για την τήρηση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου ακούστηκαν ενστάσεις. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι το σχέδιο προσάρτησης εδαφών από την κυβέρνηση Νετανιάχου ρίχνει τη σκιά της σε αυτή την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες βάζουν με σαφήνεια το θέμα του σεβασμού των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Για μια συμφωνία στίγμα στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ετεροβαρή συμφωνία που δεν θα βοηθήσει ούτε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά ούτε την ελληνική βιομηχανία όπλων, τη χαρακτήρισε το Μέρα 25. Δολοφονεί τόσα χρόνια γυναίκες, μικρά παιδιά, τέρατα και σημεία έχουν γίνει. Έχει χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, ναι ή όχι? Έχει αποκλείσει παράνομα τη λωρίδα της Γάζας? Έχει βομβαρδίσει άμαχο πληθυσμό? Έχει ρίξει βόμβες φωσφόρου που είναι απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο? Και δεν μιλάει κανένας. Και μας μιλάτε τώρα για δικαιοσύνη και για κράτος το οποίο θα βοηθήσει και την άμυνα και την πολιτική της χώρας μας. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος που εφαρμόζει πολιτική σκληρού apartheid απέναντι στο 1/5 του πληθυσμού του. Έχει καταλάβει παράνομα εδάφη της Παλαιστίνης και ετοιμάζεται μάλιστα να τα προσαρτήσει. Είναι ένα κράτος που λειτουργεί χωρίς σύνταγμα. Από τη σύσταση του ακόμα επικράτησε η αρχή ότι ο θρησκευτικός νόμος, η Τωρά, δεν μπορεί να υποτάσσεται ή να περιορίζεται από ένα σύνταγμα. Εξάλλου και η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διαχρονικά δεν ήθελε να δεχθεί συνταγματικά όρια στην άσκηση της εξουσίας της. Μένουμε στις κυρώσεις. Κατά πλειοψηφία κυρώθηκε και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με τη Δημοκρατία της Αρμενίας, καθώς και η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής. Για δύο σημαντικές συμφωνίες για τη χώρα μας έκανε λόγο στην Ολομέλεια ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που αφορούν αφενός την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με τη Δημοκρατία της Αρμενίας, και αφετέρου στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ισχυρή φωνή. Ισχυρή φωνή εξάγοντας μέσα από την οικονομική της δύναμη, εξάγοντας δημοκρατία, κράτος δικαίου, σταθερότητα, αλλά και σεβασμό των μεταξύ μας κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πίεση της Ελλάδος έχει βάλει σε όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες πλέον το θέμα της επανιστοχής στα θέματα της μετανάστευσης. Χωρίς διατυπώσεις, χωρίς δυσκολίες, αλλά μέσα από ένα σκληρό δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα με αυτή τη συμφωνία το επιτυχάνουμε. Τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αρμενία καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ αρνητική ψήφο για τη δεύτερη έδωσαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Ελληνική Λύση. Επιχειρεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τη συμφωνία ως μέσο διείσδυσης, οικονομικής και πολιτικής. Γι' αυτό προωθούν αυτή τη συμφωνία προκειμένου να περιορίσουν ή και να υπονομεύσουν την επιρροή της Ρωσίας και να αυξήσουν αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση θέλει τα μονοπόλια της να διεισδύσουν ακόμα περισσότερο στην Κεντρική Αμερική λόγω του έντονου ανταγωνισμού με άλλες δυνάμεις. Γι' αυτό προχωράει σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Υπάρχουν γενικές και θεσμικές διατάξεις και αναφέρονται γενικότερα οι στόχοι της συμφωνίας,
Και από τον τρόπο που κάποια άρθρα είναι διατυπωμένα, διαφαίνεται ο προσανατολισμός της συμφωνίας προς την παγκοσμιοποίηση, η οποία εξ ορισμού είναι αντίθετη στην εθνική κυριαρχία των κρατών, γεγονός που αντίκειται και στη λογική τη δική μας. Γιατί δεν βρίσκουμε και εμείς στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ? Πόσους παράνομους έχει η χώρα μας από την Κεντρική Αμερική, κύριε Πρόεδρε? Τι πιο εύκολο, αφού το προβλέπει η συμφωνία, να δούμε πόσοι παράνομοι από την Κεντρική Αμερική βρίσκονται στη χώρα μας και με βάση το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσετε σήμερα και θα περάσει, να τους στείλουμε πίσω. Με αυτή τη συμφωνία έρχεται και επιτέλους επικυρώνεται μία συμφωνία επανεισδοχής με όλες τις χώρες τις οποίες προβλέπει η συμφωνία αυτή. Ποιες είναι αυτές? Είναι Κώστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Νικαράγουα και ο Παναμάς. Και σε αυτές τις χώρες πλέον, αφού κυρωθεί η συμφωνία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα μπορεί και η χώρα μας να στέλνει πίσω ανθρώπους οι οποίοι παρανόμως βρίσκονται στη δικιά μας επικράτεια και παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Αν λοιπόν θέλετε να τους στείλετε πίσω, γιατί καταψηφίζετε τη συμφωνία? Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης θα έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιαρακάκη. Στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων, προβλέπεται η απελευθέρωση τμήματων του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που είχαν δεσμευτεί για δημόσια αγροτικά δίκτυα, προκειμένου να επισπευτεί ο διαγωνισμός για τα δίκτυα 5G μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται οι πολίτες από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ ρυθμίζεται και η απελευθέρωση τμήματων του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων των δημόσιων αγροτικών δικτύων για το διαγωνισμό των δικτύων 5G μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Σκεφτήκαμε να κάνουμε τη φυσική επαφή μέσω βιντεοδιάσκεψης, έτσι ώστε να μπορεί να δείχνει ο πολίτης την ταυτότητά του και να μπορεί να ταυτοποιείται με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε ασύγχρονα να μπορεί να του στείλει το ΚΕΠ ένα έγγραφο στην ψηφιακή του θηρίδα. Θα υπάρχουν πάντα τα ΚΕΠ αναβαθμισμένα, στελεχωμένα και τεχνικώς επαρκώς επανδρομένα για να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στο μέρος αυτό του πληθυσμού, το οποίο δεν έχει την ψηφιακή δεξιότητα. Το πρώτο κομμάτι της τροπολογίας έχει να κάνει με την απελευθέρωση των 3,5 GHz. Είναι ένα από τα κρίσιμα κομμάτια της δημοπρασίας του 5G και για να πιαστεί το χρονοδιάγραμμα, τα 3,5 σήμερα χρησιμοποιούνται από το Rural, που ήταν τα παλιά αγροτικά δίκτυα, και πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος που θα γίνει η μεταφορά, όπως προβλέφθηκε στα 750 MHz. Η ΕΕΤ αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη με το χρόνο για να κάνει μια δημοπρασία σε 4 μπάντες, αυτό το έχει ξανακάνει, μέχρι 2 έχει κάνει, στο τέλος της χρονιάς. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν διαρκείς απελευθερώσεις στα σημεία του φάσματος. Επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, τις τεχνικές λοιπόν λεπτομέρειες απελευθέρωσης του φάσματος και των ζωνών συχνοτήτων να γίνει με τη δέωσα προσοχή και σεβασμό. Και αυτό που κάνετε λοιπόν, που το φέρνετε με τροπολογία, είναι απαράδεκτο. Πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Γιατί είμαστε ουραγοί. Το άρθρο λέει ότι τα 3,5 GHz που είναι τα αγροτικά δίκτυα πρέπει να αδειάσουν. Αυτό είναι παγωτό βανίλια, επιτρέψτε μου να πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο να γίνει για να μπορέσει να γίνει η δημοπρασία. Η αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων, ζήτησε να ενισχυθούν οι τηλεοπτικές παραγωγές με φορολογικά κίνητρα και να πλησδευτούν οι διαδικασίες για την προσέλκυση ξένων παραγωγών στη χώρα μας. Να δώσουμε κίνητρα, πραγματικά κίνητρα και βοήθεια στους μικρούς παραγωγούς. Και ταυτόχρονα τα οικονομικά δεδομένα των μεταπαιδευτικών σχεδίων να μην είναι τα μοναδικά που εξετάζονται, αλλά να συνδυάζονται με τι? Και με τις προδιαγραφές ποιότητας και προκειμένου να ενισχυθούν. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση του ταξικού χαρακτήρα του κράτους στο οποίο ζούμε μέσα από την ψηφιοποίηση. Έτσι όπως προκύπτει από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτού του κράτους, από την ενίσχυση δηλαδή της αποτελεσματικότητας της πολιτικής του. Οι ψηφιακές υπηρεσίες μειώνουν τις ανισότητες. Το πιστεύω βαθιά, το πιστεύουμε όλοι μας βαθιά, μειώνουν τις ανισότητες για τα άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες. Μειώνουν τις ανισότητες για την εργαζόμενη μητέρα, η οποία δεν μπορεί να αφήσει το παιδί της και πρέπει να πάει να στηθεί σε μια ουρά επειδή έχει ένα κράτος απέναντί της που την ταλαιπωρεί. Μειώνουν τις ανισότητες γιατί πάνω απ' όλα καταπολεμούν τη διαφθορά. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο απλό, ευέλικτο, που θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή ταινιών, ντοκιμαντέρ, αφιερωμάτων. Τα ίδια τα κανάλια που επί 30 χρόνια δεν πλήρωναν για τη χρήση της συχνότητας, η οποία ανήκει στο δημόσιο, δεν πληρώνουν ούτε καν αυτό το 1,5%.
Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου υπεραμείνθηκε των ρυθμίσεων για την υιοθεσία και τις αναδοχές, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι για τόσο σημαντικές διαδικασίες απαιτείται υπουργική απόφαση. Τα παιδιά εμείς δεν τα δίνουμε με εγκύκλιο. Πρέπει να έχουμε νομική βάση έτσι ώστε τα παιδιά να τα δώσουμε με υπουργική απόφαση. Δεν μπορεί ο καθένας, ο κάθε κοινωνικός λειτουργός, δεν μπορούν τα ιδιωτικά συμφέροντα να μπαίνουν στη μέση και να ερμηνεύουν εγκυκλίως κατά το δοκούν. Μένουμε στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων, καθώς ικανοποιημένοι από τις βασικές διατάξεις του, δήλωσαν σχεδόν στο σύνολό τους οι εξοκοινοβουλευτικοί φορείς που κλήθηκαν στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Παράλληλα, πρότειναν περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Θετική ήταν η στάση των εκπροσώπων των φορέων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, οι οποίοι πρότειναν μεταξύ άλλων να μην υπολογίζονται ως κρατική ενίσχυση τα ποσά που χορηγούνται από την ΕΡΤ για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, ενώ επισήμαναν σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κανάλια ότι ουδέποτε ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν το 1,5% για τη χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου. Καμία κυβέρνηση τα τελευταία 20 χρόνια δεν εφάρμοσε το 1,5%. Δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα κανάλια, με τις καναλάρχες. Πρέπει λίγο να προσέξουμε στην ταυτοποίηση των κινητών τηλεφώνων με φυσικά πρόσωπα, στο ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων οι οποίοι έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιούν και το οποίο είναι στο όνομα της επιχείρησης για την οποία εργάζονται, άρα δεν υπάρχει ταύτιση στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών του κινητού με το φυσικό πρόσωπο. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που τα χρήματα, οι ενισχύσεις από τη δημόσια τηλεόραση θεωρούνται κρατικό χρήμα. Τα ιδιωτικά κανάλια παρανομούν μην χρηματοδοτώντας τον κινηματογράφο όπως οφείλουν, κυρίως από το 2010 με τον νόμο Γερουλάνου, οφείλουν να χρηματοδοτούν με το 1,5% ταινίες της επιλογής τους, αλλά που να είναι ταινίες κινηματογραφικές. Ολοκληρωμένη υλοποίηση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της πλήρους ψηφιοποίησης της εμπειρίας του πελάτη με προφανή αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση πελατών σε όλη την επικράτεια με απλούς και ασφαλέστατους τρόπους. Η αύξηση της επιστροφής των εξόδων παραγωγής cash rebate σε ποσοστό 40% θα συνεισφέρει συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο οικοσύστημα χρηματοδότησης, ιδίως για την εξασφάλιση της υλοποίησης ελληνικών ταινιών κινουμένων σχεδίων. Έχουμε ήδη πάρει τα πρώτα έργα για να ψηφιοποιήσουμε ηχητικά αρχεία από οργανισμούς. Σε σχέση με το Ταμείο Αγκαιοδοσίας, αυτό που να πω είναι ότι δεν έχει σχέση με το ΕΚΟΜΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει φύγει και είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το ίδιο κ. Τσενταρόπουλος. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο σε συνεργασία με το φορολογικό για να καλύψει το κομμάτι του cash flow και το gap financing σε σχέση με μια παραγωγή οπτικοακουστική και ίδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα. Ένα δεύτερο στοιχείο που πάντα έχει σχέση με τις θέσεις εργασίας είναι το τρόπος πληρωμής των τεχνικών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η ενίσχυση να δίνεται σε περισσότερα από ένα στάδιο. Τώρα όμως προτείνει ένα στάδιο στο τέλος της ταινίας. Μια ταινία μπορεί να δουλεύει να τελειώσει σε 2 χρόνια, μπορεί να πάει και σε 3 χρόνια. Ακόμα και στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τις συνεργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό και εμείς ως τεχνικοί θέλουμε μέσα από τον Μητρό που πάει να οργανώσει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού να υπάρχει σύνδεσή του και με το ΕΚΟΜΕ και με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Χρειάζονται πολλά ακόμα βήματα προκειμένου να περηφανευόμαστε για μια εύρωστη και ισχυρή εθνική κινηματογραφία που να συμπεριλαμβάνει αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση. Πολιτική αντιπαράθεση υψηλών τόνων κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η επίκαιρη επερώτηση 66 βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Ο Υπουργός Νότης Μηταράκης απάντησε στις κατηγορίες για μεταναστευτική πολιτική ακροδεξιάς έμπνευσης, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ επικίνδυνης για τα εθνικά μας θέματα προπαγάνδας. Κόκκινο χτύπησε το πολιτικό θερμόμετρο αντιπαράθεσης στη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης 66 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό, με τα στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Εμείς μιλάμε για φύλαξη των συνόρων, μιλάμε για ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική, μιλάμε για αναγνώριση του διεθνούς δικαίου, αλλά επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για ατέρμονες ροές και ατέρμονες δομές. Η κυβέρνηση μέσα στον μπάχαλο που έχει δημιουργήσει αρχίζει να υλοποιεί το σχέδιό της για μετατροπή των νησιών του Αιγαίου σε φυλακές ετούτων άσου. Είναι δικά σας έργα και ημέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα απέραντο hot spot. Με την επικοινωνιακή διαχείριση εικόνας μπορεί να κερδίζετε προσωρινά χρόνο. Δεν λύνεται όμως τα προβλήματα που η ίδια η πολιτική σας προκαλεί και διωγγώνει για να χαϊδεύετε τα αυτιά του ακροδεξιού σας ακροατηρίου. Η πολιτική σας αυτή ήταν που δημιούργησε το έσχος της ιδωμένης, όταν επί μήνες οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στις γραμμές του τρένου. Οξία υπήρξε κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησαν για ακροδεξιά αντίληψη, με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να σηκώνει το γάντι, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση επικίνδυνης προπαγάνδας για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή η ακροδεξιά πολιτική, την οποία υλοποιείτε, κάνει τα πράγματα χειρότερα, τροφοδοτεί κοινωνικές συγκρούσεις, διαλύει και τις τοπικές κοινωνίες, εξαθλιώνει και τους πρόσφυγες και τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Και καλλιεργεί μια ιδεολογία ακραία εθνικιστική, την οποία θα τη βρείτε μπροστά σας. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποχρεώσεις από το διεθνές δίκαιο. Έχει όμως και δικαιώματα από το διεθνές δίκαιο και έχει δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά της. Και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ ξανά την κερκόπορτα της Ευρώπης όπως έγινε το 2015. Το σχέδιο που αναπτύσσεται είναι εθνικά επικίνδυνο. Περιορίζει το πρόβλημα σε ελληνοτουρκικό. Οπλίζει τον Ερντοάν με ένα ακόμα όπλο, το οποίο θα το προσθέσει όταν χρειαστεί στις άλλες διεκδικήσεις και στα άλλα όπλα που έχει. Διολυσθαίνεται δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο σε θέσεις επιβλαβής για τη χώρα, θέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά και τα θέματα της τελέχωσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με μετακλητούς υπαλλήλους και της διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων αποτέλεσαν σημεία αντιπαράθεσης. Ή μήπως ενεργητική αποτροπή είναι αυτό το πλωτό φράγμα που μας είπε ο κύριος Στεφανής και ξοδέψαμε 500.000 ευρώ για 2,8 χιλιόμετρα. Πετάξατε με απευθείας ανάθεση 500.000 δημοσίου χρήματος για να ικανοποιήσετε ακροδεξιές φαντασιώσεις. Αντί λοιπόν να ενισχύσετε τις δομές του Υπουργείου, φροντίσετε να ενισχύσετε τους συμμέτερους του εκάστοτε Υπουργού. Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό να έρχεστε σήμερα εδώ και να μιλάτε για μετακλητούς. Εσείς που είχατε δημιουργήσει και θέση μετακλητού ειδικού γραμματέα. Έντονη κριτική άσκησαν και οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχοντας υποτιμήσει τη σημασία του προσφυγικού μεταναστευτικού, αρχίσατε με τον υφυπουργό να το αναλαμβάνει, περάσαμε μετά στο συντονιστή, περάσαμε μετά στους συντονιστές ανηλίκων, ώστε πανικόβλητοι τελικά να έρθετε να φτιάξετε ένα υπουργείο. Η απάνθρωπη και αδιέξοδη πολιτική που εφαρμόζεται στο προσφυγικό είναι η πιο αποκαλυπτική εικόνα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γέννημα θρέμα της είναι και ο πόλεμος, η εξαθλίωση και η προσφυγιά, αλλά η ίδια βαρβαρότητα είναι αυτή που επιβάλλει και τον εγκλωβισμό, τη μεγαλύτερη καταστολή, την καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων. Μια παροιμία του λαού λέει το εξής, ότι δύο γάιδαροι μαλώναν σε ξένο χειρόνα. Μαλώνατε για αυτό το θέμα οι δυο σας που είστε η καθαρά υπέτη 100% που η Ελλάδα δυστυχώς βουλιάζει. Το προσφυγικό ζήτημα εργαλειοποιείται συστηματικά από τα δύο μεγάλα κόμματα με μοναδικό σκοπό μάλιστα τη δημιουργία εντυπώσεων πολιτικής διαφοροποίησης, ενώ είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι και η νυν και η πρώην κυβέρνηση της χώρας ήταν και είναι δεμένες στο άρμα των πολιτικών των μνημονίων και στο μεταναστευτικό. Πρωταθλήτρια είναι η χώρα μας σε αποζημιώσεις από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την ενημέρωση για σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην ομολογία του εν λόγω δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύθηκε το 1959 από 12 κράτη-μέλη με σκοπό να συστηματικοποιήσει την εξέταση προσφυγών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για το πρώτο σε διεθνές επίπεδο δικαστικό μηχανισμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα 47 σήμερα εθνικά κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Η εικόνα της Ελλάδας σε αυτό τον τομέα είναι άσχημη.
και δεν μας τιμά καθόλου να φιγουράρουμε στους σχετικούς καταλόγους με τις καταδίκες και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με χώρες όπως η Ουγγαρία ή και η Τουρκία. Για την νομοθετική πρόταση μόρφωσης της χώρας μας με τις αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννης Κωνσταντίνος Χαλκιάς, αναφερόμενος καταρχάς στα πρόστιμα που έχει πληρώσει μέχρι σήμερα η χώρα μας. Η Ελλάδα έχει δώσει τα πιο πολλά χρήματα από όλες τις χώρες σε τεράστιες αποζημιώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Στράν Ανδρεάδης 12 δισεκατομμύρια δραχμές, Παπαμιχαλόπουλος 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές και ο Τέος Βασιλιάς 13 εκατομμύρια 700.000. Ο κύριος Χαλκιάς εξήγησε τι πρέπει να κάνει η χώρα μας για να μειωθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις κατά της Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να θεσπίσουμε εθνικά ένδικα μέσα ή προσφυγές για τη θεραπεία των σχετικών παραπώνων παραβίασης, έτσι ώστε οι διαφορές να επαναπατριστούν στην Ελλάδα, να λυθούν εδώ στα πλαίσια του φιλικού διακανονισμού, με τους δικούς μας μηχανισμούς και με λιγότερα χρήματα ενδεχομένως. Ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πρότεινε την αρρωγή των δικαστών ώστε να καταλήγουν σε σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει η νομοθεσία μας και το νομοθετικό έργο να βοηθάει τους δικαστές, έτσι ώστε οι δικαστές μας να έχουν ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση βέβαια προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Χαλκιάς αναφέρθηκε στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου που έχει καταλήξει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Τη δημιουργία κέντρο πολιτισμού μέσω της αξιοποίησης του εμβληματικού κτηρίου Ακροπόλης στην Οδό Πατησίων προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συζητήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται επίσης η δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου ΦΙΞ ιδιοκτησίας της Αττικό Μετρό στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στην ενδυνάμωση και στήριξη του έμψυχου δυναμικού του καλλιτεχνικού κόσμου ώστε να αποκτήσει την τεχνογνωσία και τα εφόδια προκειμένου να διεκδικήσει χρήματα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και έτσι οι Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργοί να ξεδιπλώσουν το πολιτιστικό τους έργο, στοχεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία ενός νέου φορέα. Πρόκειται για το κέντρο πολιτισμού το οποίο θα στεγαστεί στο εμβληματικό και ιστορικό κτίριο του παλαιού ξενοδοχείου Ακροπόλ επί της οδού Πατησίων. Θέλουμε καλλιτέχνες και δημιουργούς να είναι αξιοπρεπείς, να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να μην προσβλέπουν στην όποια επιδοματική πολιτική την οποία πολλοί θέλουν να καθιερώσουν. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στο γεγονός ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για ένα νομοθέτημα που εμπορευματοποιεί τον πολιτισμό. Το Ακροπόλ από κύτταρο ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας μετατρέπεται πλέον σε ένα χώρο σεμιναρίων όπου οι καλλιτέχνες καλούνται να μάθουν πώς θα μετατραπούν από δημιουργοί σε επιχειρηματίες. Καλούνται να μάθουν πώς να βρίσκουν επιχορηγήσεις, πώς να ιδρύουν startups. Κάθε επένδυση στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα δύναται να αποφέρει πολλαπλά σε ωφέλη και προστιθέμενη αξία γενικότερα στην ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας. Σημείο τριβής ανάμεσα στην Υπουργό Στυλιανή Μενδώνη και την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Αραλία Χριστίδου αποτέλεσε και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τμήμα δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου με αυξημένες αρμοδιότητες. Δεν συστήνεται ένα ανεξέλεγκτο παραμάγαζο εντός του Υπουργείου που μπορεί να αναλάβει σχεδόν τα πάντα. Θεωρώ προσβλητικό την λέξη παραμάγαζο όταν αφορά δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούνται από δημόσιους λειτουργούς. Επιφυλάξεις, αστερίσκους και φόβο για τους κινδύνους που κρύβει η πιθανή ιδιωτικοποίηση του σημαντικού αγαθού του πολιτισμού εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το νομοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την επιχειρηματική οργάνωση του δημιουργικού πολιτιστικού κλάδου. Ωστόσο, περιμέναμε, κύριε Υπουργέ, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με τα πάγια αιτήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με τις τέχνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα από το κέντρο θα επιχειρηθεί βαθύτερος έλεγχος των ιδεολογικών κατευθύνσεων της τέχνης, με επιλεκτική ανάδειξη και επιδότηση συγκεκριμένων και αρεστών στο σύστημα καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Και η ελευθερία, παύλα και η τέχνη, πρέπει να έχει τέμπο, πρέπει να έχει ρυθμό. Αλλά εδώ το να ιδιωτικοποιήσουμε την τέχνη με 17 υπαλλήλους σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θέλει προσοχή. Το εν λόγω σχέδιο νόμου τοποθετεί την προώθηση του πολιτισμού και την πολιτιστική διαχείριση σε ένα πλαίσιο αυστηρά επιχειρηματικό, αυστηρά εμπορικό, επιτελικό και, επιτρέψτε μου την έκφραση, ολίγων νεοφιλελεύθερο.
Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται άρθρο για τη δωρεά παρεχώρηση του κτηρίου ΦΙΚ στη Λεωφόρο Συγκρού, ιδιοκτησία τη Αττικό Μετρό, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που ανέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού. Την ειδική έκθεση για το 2019 του Συνηγόρου του Πολίτη παρουσίασαν ο πρόεδρος της αρχής και τα μέλη της στην Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής. Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει πως καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στις αναφορές πολιτών για ζητήματα ίσης μεταχείρισης από φορείς του δημοσίου και από ιδιώτες. Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενημέρωσε ο συνήγορος του πολίτη Ανδρέας Ποτάκης για την ίση μεταχείριση μαζί με την Καλλιόπη Λυκοβαρδή, βοηθό του συνήγορου του πολίτη. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση αναφορές πολιτών και κατοίκων της χώρας, το συνήγορο του πολίτη εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 31% έναντι του 2018. Μάλιστα, το 44% των νέων αφορούσε διακρίσεις λόγω φύλου, 37% διακρίσεις λόγω αναπηρίας και χρόνιας πάθησης, 7% διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης, το 5% λόγω ηλικίας και το 3% λόγω φυλής ή χρώματος. Η ειδική έκθεση για το 2019 επιχειρεί προφανώς μια συνοπτική χαρτογράφηση του επίπεδου σεβασμού της αρχής στη χώρα μας, καθώς και της εναρμόνισης του εθνικού νομοθέτη με τα προτάγματα και του ενωσιακού δικαίου. Αναδεικνύει, όπως ανέφερα και προηγουμένως, για άλλη μια χρονιά επίμονες εστίες αθέμητων διακρίσεων στην εργασία, κυρίως, αλλά και στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και σε κάθε χώρο κοινωνικής δράσης. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει σε ένα πρώτο μέρος συγκεκριμένες υποθέσεις που χειρίστηκε ο συνήγορος του πολίτη το έτος αυτό, με έναν απτό και εύληπτο τρόπο και συνοπτικό, προκειμένου να εξοικειώσει τον αναγνώστη λίγο με τα θέματα τα οποία μπορούν να έρθουν ως αντικείμενο αναφορών στο συνήγορο, να δείξουν τι, πώς λειτουργεί ο συνήγορος εξετάζοντας τέτοιου τύπου υποθέσεις και ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών. Οι ιδιώτες είναι αυτοί που συνήθως ανταποκρίνονται στη διαμεσολάβησή μας και έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στο δημόσιο, όπου πρέπει να πούμε ότι με τις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουμε να στέλνουμε πολλά έγγραφα για να συνεννοηθούμε και πολλές φορές δεν συνεννοούμαστε. Οι ιδιώτες, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να φαίνονται λιγότερες περιπτώσεις, αλλά ανταποκρίνονται στη διαμεσολάβησή μας. Ενώ η σύμβαση μιλάει για το χειρονθό μοντέλο, βλέπουμε ένα φυσογύρισμα στο ιατρικό μοντέλο αντιμετώπιση αναπηρία. Ο συνήγορος του πολίτη διεκπεραίωσε 898 υποθέσεις για το 2019, εκ των οποίων το 80% ήταν εντός της αρμοδιότητάς του, στο 70% διαπιστώθηκε πρόβλημα και στο 86% υπήρξε επιτυχής έκβαση. Για το νέο ρόλο των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της έγκρισης του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027, ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Για τις επαφές που είχε τις προηγούμενες ημέρες με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ας σημειωθεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο κ. Τζιτζικώστας εξελέγει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Στην παρέμβασή του μέσω τηλεδιάσκεψης αναφέρθηκε στο νέο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι περιφέρειες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτό που πλέον έχει καταστεί απόλυτα σαφές και στις Βρυξέλλες και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις που ζούμε την τελευταία δεκαετία, την οικονομική, το μεταναστευτικό, το Brexit, τώρα την πανδημία, είναι ότι η Ευρώπη που ξέραμε των δύο διαστάσεων, που είναι επικεντρωμένη στις Βρυξέλλες και τις εθνικές πρωτεύουσες, έχει δείξει τα όρια της. Είναι ένα παλιό μοντέλο που δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε έναν κόσμο νέων προκλήσεων. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει με ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας στις περιφέρειες το ρόλο πραγματικού εταίρου. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι, και το έχω πει αυτό για τη χώρα μας εδώ, για την Ελλάδα, ότι είναι η ώρα της μετάβασης από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, το λόγο πήραν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη να ενισχυθούν με εξειδικευμένο προσωπικό οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και στην απέτηση αύξησης των κοινωνικών κονδυλίων συνοχής.
δεκτή έγινε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας η τοποθέτηση νέας διοίκησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέπτυξε και τον οδικό χάρτη για μείωση του ενεργειακού κόστους. Στους τρεις παράγοντες που θα βοηθήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, προκειμένου να υπάρξει όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για την τοποθέτηση νέας διοίκησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ο κ. Χατζηδάκης είπε συγκεκριμένα ότι η μεταλιγνητική εποχή θα είναι πιο φθηνή, οι διασυνδέσεις με άλλες χώρες θα ρίξουν το κόστος, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Το αέριο παντού είναι καύσιμο μετάβασης. Θα υπάρξει για κάποια χρόνια. Είναι λιγότερο κοστοβόρο από το λιγνίτι και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καύσιμο το οποίο θα το έχουμε για κάποια χρόνια και εκείνο το οποίο θέλουμε να στηριχθούμε είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη θέση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τοποθετήθηκε ο Αθανάσιος Δαγούμας, στη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου ο Δημήτρης Ψυχογιός και ως μέλος ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας. Ο στόχος μας είναι να προστατεύουμε προφανώς τους καταναλωτές, γιατί οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στην αγορά, αλλά ο στόχος της ΡΑΗ είναι να προστατεύει και τους μη συμμετέχοντες στην αγορά. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε αποφάσεις που τελικά οδηγούν σε όχι ιδιαίτερα υψηλό κόστος, να μειώνουν το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε περιστατικά διακοπής παροχής ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντά ότι μπορεί να γίνονται λάθη, αλλά αυτά θα διορθωθούν, ενώ τόνισε ότι υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για αυτή την κατηγορία πολιτών. Θέματα οδικής ασφάλειας που επιλύουν αλλά και που δυνητικά προκαλούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες τηλεματικής των μεταφορών και αυτόνομης οδήγησης απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την πανδημία. Με τον όρο τηλεματικές εφαρμογές εννοούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, μέσω των οποίων μπορούμε να αποστείλουμε και να λάβουμε κάθε φύση πληροφορίες. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ακουστικές, οπτικές εικόνας ή κειμένου και μεταδίδονται μέσω τηλεόρασης, υπολογιστή ή άλλων ειδικών συσκευών. Τα θέματα που λύνουν ή και προκαλούν οι νέες τεχνολογίες τηλεματικής στις μεταφορές και την αυτόνομη οδήγηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Τελικά η οδική ασφάλεια, επειδή έχει ως βασικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τίθεται το εξής ερώτημα. Μπορούν αυτά τα συστήματα να σώσουν ζωές και να αποτρέψουν ατυχήματα όταν δεν υπάρχουν παντού οι ίδιες υποδομές? Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Μπεκιάρης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το ρόλο του κέντρου. Εμείς δίνουμε τα δεδομένα και τις προτάσεις ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Και στα τομέα των αυτόνομων οχημάτων δημιουργούμε αυτή τη στιγμή συστήματα που παίρνουν βιομηχανίες στην Ευρώπη, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τηλεματικής και τα εφαρμόζουν στα οχήματά τους. Ο κύριος Μπεκιάρης, αναφερόμενος στην αυτόνομη οδήγηση και την έρευνα του κέντρου, περιέγραψε το πιλωτικό μοντέλο που θα λειτουργήσει σε 2 χρόνια στα Τρίκαλα. Μιλάμε για 2 λεωφορεία που θα κυκλοφορούν σε κανονική γραμμή μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα και επίσης σε 2 ρομποταξί που θα κυκλοφορούν και αυτά σε κανονική γραμμή. Θα παίρνουν τον άνθρωπο από το λεωφορείο και τον πηγαίνουν κάπου που το λεωφορείο δεν πάει, ας πούμε, σε πραγματικές συνθήκες. Και αυτό με απόλυτη ασφάλεια. Τέλος, αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, ο κ. Μπεκιάρης εξήρε τη χρήση τους, ενώ εξήγησε και τα προβλήματά τους, κυρίως όσον αφορά την ανακύκλωση. Προσιτό, χαμηλές εκπομπές, σχεδόν μηδενικές, ηλεκτρικά είναι άνθρακα, λιγότερη συμφόρεση, μικρό πρόβλημα στάθμευση, προώθηση του εμπορίου. Πραγματικά μια εξαιρετική λύση. Όπως και το μαχαίρι είναι εξαιρετικό να κόψουμε το ψωμί. Είναι κακό όταν το χρησιμοποιούμε κακά. Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό. Και μάλιστα τα απλά πατίνια που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, σε 1 έως 4 μήνες τα πετάνε. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Θέματα που αφορούν στις πολιτικές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Πολιτισμού και Αθλητισμού απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Παρασκευής. Οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απολύσεις εργαζομένων καθώς και η λογοκλοπή στη λογοτεχνία αποτέλεσαν αντικείμενα επίκαιρων ερωτήσεων που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια.
Στην ανάγκη υποστήριξης συμπολιτών μας που οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν, αναφέρθηκε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο Κράτης Βαρδάκης. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης ανέφερε ότι πρώτη στο μέλημα της κυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Αν προτίθεστε να λάβετε πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει μια ρύθμιση ευνοϊκών δόσεων για οφειλές σε αυτούς τους ανθρώπους, επιπλέον αναφερθούμε στο πρόβλημα που δημιουργούν οι όροι καταβολής σύνταξης οφειλέτες υποψήφιους συνταξιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησής του και τα όρια οφειλής που ισχύουν σε κάθε ταμείο. Αν διαταράξουμε τη δημοσιονομική γραμμή της Εθνικής Αναλογιστικής Μελέτης που έφερα εδώ στη Βουλή για πρώτη φορά με ασφαλιστικό συνωμοσχέδιο στην ιστορία του Κοινοβουλίου, μετά από λίγα χρόνια θα βρεθούμε πάλι σε δύσκολες καταστάσεις απέναντι στο ασφαλιστικό. Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλειος Κεγκέρογλου, ζήτησε την παράταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απαντώντας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης υπογράμμισε τη σημασία απρόσκοπτων, όπως είπε, διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καθολική παράταση αντίστοιχη του διαστήματος που ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα. Και βεβαίως, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών, να υπάρχει και παράταση για συγκεκριμένες συμβάσεις για περισσότερο χρόνο. Τι μου λέτε σήμερα εσείς να παρέμβω σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, να ξεπεράσω τους κοινωνικούς εταίρους, πιθανόν να θιχθούν και οι εργαζόμενοι μέσα από την παρέμβαση δική μου, γιατί μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο πολύ πιο ευνοϊκό για αυτούς. Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Γιατί δεν αφήνουμε τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση του νόμου του θεμελιακού της χώρας μας, της συλλογικής αυτονομίας, να αποφασίσουν εργοδότες και εργαζόμενους? Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χρήστος Κατσότης, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ακυρωθούν οι απολύσεις των 140 εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις στον ΙΕΦΚΑ. Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης επισήμανε ότι έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις για τις παραπάνω απολύσεις. Η ερώτηση αφορά τους 140 εργαζόμενους που με δικαστικές αποφάσεις του ΙΕΦΚΑ είναι στον οργανισμό. 13 από αυτούς, με βάση αρνητικές αποφάσεις, απολύθηκαν παρά την θετική δέσμευση της διοίκησης ότι θα φροντίσει να μην απολυθούν γιατί είναι αναγκαίοι στον οργανισμό. Όμως η απόφαση δυστυχώς ήταν αυτή και στέρισε εργαζόμενους με 17 χρόνια εργασίας να χάσουν τη δουλειά τους και σήμερα να είναι εκτός οργανισμού. Οι υπάλληλοι για τους οποίους με ρωτήσατε, που είναι το επίμαχο θέμα της επικαιρής ερώτησης, επί 10 και πλέον χρόνια δίνουν την ψυχή τους και την καρδιά τους με άοκνες προσπάθειες για να υπηρετήσουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, ασφαλισμένους συνταξιούχους και εργαζόμενους. Αναγνωρίζω την προσφορά τους, σέβομαι τη δουλειά τους, κατανοώ την αγωνία τους. Τους ευχαριστώ με τη θεσμική ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας για την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κρατήσουμε. Για λογοκλοπή στα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας έκανε λόγο με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής του Μέρα 25 Μαρία Πατζίδη. Στην απάντησή της, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η λογοκλοπή είναι καταδικαστέα αρκεί να αποδεικνύεται. Ειδικά για το ζήτημα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας, ερωτάτε κύριε Υπουργός, ποια είναι η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού στο ζήτημα? Θα λάβουν θέση στις τεκμηριωμένες αυτές τις καταγγελίες? Τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού για να διαφυλάξει το θεσμό των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας? Οι επιτροπές των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων απαρτίζονται από αναγνωρισμένου κύρου συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήμονες βάσει των διατάξεων του νόμου 3905 του 2010. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανής η αντικειμενική δυσκολία διαπίστωσης της τέλεσης της λογοκλοπής και ιδίως η απόδειξη τέλεσης μια τέτοιας πράξης τουλάχιστον στον ποιητικό λόγο. Συνεχίζουμε τώρα με τις επίκαιρες ερωτήσεις που απασχόλησαν την Ολομέλεια την Παρασκευή το πρωί. Το θέμα της τηλεθέρμανσης στην περιοχή της Μεγαλόπολης έφερε με επίκαιρη ερώτηση του αντιπρόεδρου της Βουλής και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καταθέτει αίτηση για να πάρει η άδεια διανομής μία μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου. Τι είναι αυτός άλλος καλογρίτσας? Δηλαδή ετοιμάζει χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία η κυβέρνηση, ο δήμαρχος και ο ιδιώτης
Και επειδή δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι φιλικός ο επιχειρηματίας προς αυτούς, έρχεστε εσείς και υπογράφετε και σε μια εταιρεία που δεν έχει άδεια. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς απάντησε πως το θέμα είναι προς υπογραφή και μόλις κατατεθεί στα πρακτικά θα προχωρήσει το μνημόνιο για εγκατάσταση με φυσικό αέριο. Ναι, είναι ιδιωτικές οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει αυτό το έγγραφο, όπως θα είναι και ιδιωτική η ΔΕΔΑ. Όλες οι εταιρείες διανομής φυσικού αερίου θα είναι ιδιωτικές από του χρόνου. Επομένως, το θέμα ιδιώτης-δημόσιο δεν έχει καμία διαφορά σε αυτό το θέμα. Και όπως είναι και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση και μένει σε ισχύ σε αυτό το κομμάτι με την παρούσα κυβέρνηση, έχουν δικαίωμα όλες οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες να καταθέσουν αίτηση για δημιουργία δικτύου διανομής φυσικού αερίου όπου δεν υπάρχει ήδη άδεια. Σχετικά με την αδικαιολόγητη άρση ακαδημαϊκής αντιστοιχίας μεταξύ ομοειδών τμήματων, των ΑΕΗ ζήτησε να ενημερωθεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που προφανώς αφορά όλους, αφορά και τα πανεπιστήμια. Αντιδρούν και δικαίως, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, η σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα Πρετανικά Συμβούλια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου σας εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους, σας καλούν τουλάχιστον να τους δείτε. Ο Υφυπουργός Παιδείας σημείωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει η αντιστοίχηση τμημάτων προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις. Σας πληροφορώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία με έγγραφό μου προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την αντιστοίχηση τμημάτων των σχολών μηχανικών, των πρώην ΤΕΕ που είναι πανεπιστημιακά, με τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών, των σχολών μηχανικών. Προκειμένου να, να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις για την αντιστοίχηση των παλαιών και των νέων τμήματων μηχανικών. Το θέμα της λογοκλοπής στις πανελλαδικές εξετάσεις έθεσε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής της Μέρας 25 Φωτεινή Μπακαδήμα. Ποια η στάση του Υπουργείου στο συγκεκριμένο ζήτημα? Θα λάβετε θέση απέναντι σε αυτές τις τεκμηριωμένες αλλά και δημοσιευμένες καταγγελίες? Ο Βασίλης Διγαλάκης, υφυπουργός Παιδείας, εξήγησε πώς επιλέγονται τα θέματα πριν τις εξετάσεις αλλά και τι μέτρα καταστολής έχουν πάρθει για την λογοκλοπή. Η Επιτροπή επέλεξε ένα θέμα από μια έγκριτη πηγή, μια κυριακάτικη εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, το διασκεύασε για τις ανάγκες των εξετάσεων και το χρησιμοποίησε κάνοντας ορθή αναφορά στην πηγή. Δεν έχει την ευθύνη ελέγχου για λογοκλοπή. 17 ελληνικά πανεπιστήμια διέθεταν συνδρομή στο λογισμικό ελέγχου πρωτοτυπίας περιεχομένου Turnitin. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, η χρήση του λογισμικού αυτού έχει επεκταθεί για την τριετία 2020-2022, καλύπτοντας και τα 24 ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση για την καύση απορριμμάτων στην τσίμεντο βιομηχανία Τιτάν ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος Λεωνίδας Στολτίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ακυρώσει την εκδοθήσα περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ως προς την καύση του SRF-RDF και να απαγορεύσει την καύση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών? Δεύτερον, να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι της εγκατάστασης ως προς τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας? Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου επεσήμανε πως ο φάκελος πήγε ολοκληρωμένος στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην περιφέρεια. Τι άλλο υπενήσεστε δηλαδή αυτό, ότι έγινε στα κρυφά στη διάρκεια της πανδημίας? Δεν έγινε στα κρυφά. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπήρξε δημοσιοποίηση πλήρης και υπήρξε διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Υπήρξαν στο διάστημα αυτό οι αποφάσεις των Δήμων, επιστημονικών ενώσεων, φορέων, οι οποίες τις διατύπωσαν, αυτές ελήφθησαν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έγκριση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρα είχαν ενημερωθεί. Να παραμείνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να δούμε τώρα τις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών καθώς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ειδική ενίσχυση λόγω κορονοϊού σε όλους τους κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς, χωρίς αποκλεισμούς, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε οικοτέχνες, μικρούς παραγωγούς νησιών και απομακρυσμένων ορεινών περιοχών που διαθέτουν το προϊόν τους στις τοπικές αγορές, όμως δεν καταγράφονται στο Μητρό Συνδεδεμένων Παραγωγών, οι οποίοι ενισχύονται.
Ο κ. Βορύδης θύμισε πως για να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι παραγωγοί πρέπει να παραδίδουν συγκεκριμένη ποσότητα γάλακτος ή για μεταποίηση σε τυροκομικές μονάδες. Οπότε κάποιοι λίγοι παραγωγοί που παράγουν μόνο κρέας εξαιρούνται πράγματι αυτής της ενίσχυσης, πράγμα που όμως θα επιληθεί κατόπιν σχετικών διασταυρώσεων μόλις καταβληθούν οι ενισχύσεις στους ενταγμένους στο ισχύον Κεντρικό Μητρό Οικοτεχνίας. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, σε άλλη επίκαιρη ερώτησή του, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Ο κ. Κεγκέρογλου είπε πως το σχέδιο εξυγίανσής τους εγκαταλείφθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας, τόσο ελλείψη συμβάσεων με το Υπουργείο Άμυνας, όσο και από πελάτες από το εξωτερικό, επειδή οι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς, μια βάρδια παραγωγής, χωρίς θεσμοθετημένο επίδομα άνθη υγιεινής εργασίας και συλλογικές συμβάσεις, αντιμετωπίζουν μέχρι και πολιτικές διώξεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια από την προηγούμενη κυβέρνηση. Απαντώντας, ο κ. Κελακάκης αναφέρθηκε στην επικρατούσα ηφαισιακή συγκυρία, αλλά και στις τεράστιες δαπάνες που έγιναν υπέρ των ΕΑΣ από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά το 2004. Ο Υφυπουργός Οικονομικών παρατήρησε πως το δημόσιο λογιστικό δύσκολα συνδυάζεται με την παραγωγική διαδικασία και κατέληξε λέγοντας: είναι μια δύσκολη άσκηση, ως τώρα κανείς δεν την έχει λύσει και πιστεύω ότι χωρίς και την παρουσία ιδιωτών επενδυτών που να συμβάλλονται με αυτές τις βιομηχανίες, είναι πολύ δύσκολο το ίδιο το δημόσιο να επιτύχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στις δικές του βιομηχανίες. Δυστυχώς και διεθνώς κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο έχει αποδειχθεί. Το θέμα των ακριβών μισθώσεων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου στους επιχειρηματίες της Ολυμπιακής Ακτής έθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μπέτη Σκούφα, στον Υπουργό Οικονομικών, λέγοντας πως σε περιοχή maximum πληρότητας στην Πιερία στο 20% σε σχέση με πέρυσι, η ΕΤΑΔ δεν μπορεί να ζητάει 38 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε ανανέωση συμβολέων που έληξαν, όταν στις παράλληλες περιοχές του νομού η τιμή είναι στα 12 ευρώ, ο δε Δήμος έχει ρίξει κατά 50% τα μισθώματα στο κέντρο της Κατερίνης. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Απόστολος Βεσιρόπουλος είπε πως έγινε παράταση των μισθώσεων που έλεγαν με την περσινή τιμή, όμως είναι δεδομένα τα μέτρα ανακούφισης για τους επιχειρηματίες τουρισμού με τις επιστρεπτές προκαταβολές, τον μηδενισμό προκαταβολής φόρου ή και εισφορών για τουριστικές εποχικές επιχειρήσεις ή και καθόλου εισφορές, ενώ θα υπάρξει πρόνοια και για τα μισθώματα. Αυτή η κυβέρνηση πήρε και θα συνεχίσει να παίρνει όσα μέτρα χρειαστούν για τη στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων. Νομοθετική παρέμβαση που θα προβλέπει μεταξύ άλλων επιπλέον κίνητρα για τους γιατρούς που θα υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κόντο-Ζαμάνης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αυλονίτη για τα κενά που υπάρχουν στα αγροτικά ιατρεία των Διαπόντιων νησιών, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα φέρει σύντομα νομοσχέδιο προκειμένου να δοθεί λύση στην υγειονομική κάλυψη όλων των περιοχών της χώρας. Κάθε φορά που τελειώνει η θητεία ενός ιατρού στρατιωτικού, να ζητάμε, να παρακαλάμε τον αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό να ορίσει κάποιον άλλο οπλίτη ή να τυχαίνει κάτι στο γιατρό αυτό και να έχει και θαλασσοταραχή και να μένει ένα νησί με γυρεούς μονίμως κατοίκους χωρίς έναν άνθρωπο να τους βοηθήσει. Δεσμεύομαι ενώπιον του σώματος για συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία στη βάση της οποίας θα επανακαθορίζεται το πλαίσιο των άγνων περιοχών, θα αναθεωρηθούν τα κίνητρα που δίνονται έτσι ώστε να γίνουν ισχυρότερα προσελκύοντας περισσότερους γιατρούς και θα ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο η υποχρεωτικότητα της κάλυψης των κενών όποτε και όπου προκύπτουν. Ως κομμάτι του πολιτισμού μας, αλλά και μέρος της κοινωνικοποίησης των πολιτών, χαρακτήρισε τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φιλαρμονικών σχολών η 7η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Μέρα 25, Σοφία Σακοράφα, η οποία με επίκαιρη ερώτησή της ρώτησε να μάθει πότε θα επαναλειτουργήσουν. Εστερεί την επαφή με τον πολιτισμό από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και τις οικογένειές τους και ιδίως από τους μαθητές των φιλαρμονικών των Επτανήσεων. Επειδή η αναστολή λειτουργίας λοιπόν των εκπαιδευτικών φιλαρμονικών σχολών ήδη για ένα χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες, στερεί από χιλιάδες νέους ουσιώδη εκπαίδευση και από τις τοπικές κοινωνίες, σημαντικό παράγοντα κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης, επειδή η αιτιολογία της απαγόρευσης αναφερόμενη στην έντονη εκπνοή είναι επιστημονικά και λογικά τουλάχιστον δυσνόητη.
Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν βασίστηκαν σε εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού. Η δε άρση τους είναι πάλι αρμοδιότητα κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς επίσης συνοδεύεται και από έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών και κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω ενέργειες. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστος Κατσότης, κατήγγειλε ότι οι 90 εργαζόμενοι στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αγία Σοφία πρόκειται να απολυθούν. Ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε ότι είναι συμβασιούχοι, των οποίων οι συμβάσεις έχουν επεκταθεί ως τέλος Σεπτεμβρίου και ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την κάλυψη των κενών. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας είναι χωρίς διοικητή και διοικητικό συμβούλιο. Σε αυτό το πρόβλημα αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχοβίτης με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε. Ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία από την Επιτροπή Αξιολόγησης και πως άμεσα θα τοποθετηθεί νέος διοικητής. Να περάσουμε τέλος να δούμε τις υπόλοιπες επίκαιρες ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον τουρισμό, θέτοντας ταυτόχρονα ως ύψιστη προτεραιότητα την υγειονομική ασφάλεια, απάντησε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, η οποία έκανε λόγο για εγκατάλειψη της Χαλκιδικής. Η Χαλκιδική έχει πληρότητα 20% και υπολογίζουν ότι το πολύ να φτάσει 25 με 30 τέλος Ιουλίου με τον Αύγουστο. Ανακοινώσετε το άνοιγμα των σιναριακών σταθμών, όπως λέτε, και μετά το πήρατε πίσω. Ξαναγυρίσατε πίσω. Δεν σας είπαμε εμείς ότι θα πρέπει οι Σέρβοι χωρίς έλεγχο να περνάνε τα σύνορα, αλλά γιατί όλα την τελευταία στιγμή? Αν μια χώρα δεν έχει καταφέρει να αντιθασέψει τον κορονοϊό, λοιπόν εμείς δεν θα ανοίξουμε. Και αυτό δεν είναι τουριστική απόφαση. Δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Τουρισμού. Το αποφασίζουν οι υγειονομικοί, ο Υπουργός Υγείας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τελικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε εδώ και στηρίζουμε με 3,5 δισεκατομμύρια, χωρίς εισφορές από τις επιχειρήσεις τις εποχικές, με κριτήριο τζίρου, όχι τυπικό κριτήριο, ουσιαστικό για το τι είναι εποχική επιχείρηση και τι δεν είναι. Βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η προστασία των εργαζομένων στις αερομεταφορές μέσα στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις για την αναστολή καταβολής των οφειλών από τους παραχωρησιούχους των αεροδρομίων. Έχουμε μια εκπληκτική χρονιά το 2019 με εξαιρετικά κέρδη, το ρεκόρ της δεκαετίας στον τουρισμό, άρα και η εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία απέκτησε συνεπικουρικά κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Και τι γίνεται? Γίνεται το εξής. Αναστολή των υποχρεώσεών της για το 19, ενώ θα έπρεπε ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου του 20 να έχει ολοκληρώσει, να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Η παραχωρησιούχος εταιρεία κατέβαλε κανονικά την οφειλόμενη εισφορά της προς το δημόσιο. Οι οφειλές τις οποίες αφορά η ψηφισμένη ρύθμιση είναι αυτές προς το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, και η μετάθεση της εξόφλησής τους έως 6 μήνες μετά επιβαρύνεται με σχετικό επιτόκιο. Για σκανδαλώδη ανάθεση σε ιδιώτες των Δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, κατηγόρησε την κυβέρνηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεανό Φωτίου. Με τα ίδια χρήματα, κρατικό χρήμα, θα τη δίνεται για τις μισές ώρες. Και πώς ελέγχονται οι προσλήψεις προσωπικού που θα κάνει ο υπερεργολάβος, όταν η οδιοδότηση φαίνεται θα γίνει με τον πιο πρόχειρο και ανεξέλεκτο τρόπο? Όλο αυτό το πακέτο συνιστά τεράστιο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση σέβεται την αυτονομία της αυτοδιοίκησης, απάντησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Είναι για πρώτη φορά που εξετάζει τη δυνατότητα να περιληφθούν στο πρόγραμμα και δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν το είχατε κάνει. Υπενθυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα ρίξουν και θα αυξηθούν τα ισοδηματικά κριτήρια, που επίσης δεν το είχατε κάνει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε σκοπό να επεκταθεί, διότι είναι και μια δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε κάθε παιδί να βρίσκει τη θέση του σε παιδικό σταθμό. Οι Δήμοι κρίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας για τις αποφάσεις που παίρνουν, κυρίως από τους δημότες και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στις ακριτικές περιοχές που συνορεύουν με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία, ζήτησε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας. 25.000 θέσεις εργασίας από ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στα Σκόπια, ενώ 53.000 θέσεις εργασίας έχουν
δημιουργηθεί στη Βουλγαρία από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόταση της ελληνικής λύσης που φωνάζουμε εδώ και χρόνια είναι να γίνουν ειδικές ζώνες προκειμένου να κρατηθεί ο πληθυσμός στις ακριτικές αυτές περιοχές. Εξαντλούμε τις δυνατότητες στήριξης των ακριτικών περιοχών μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος. Η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αφορά συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας δεν επιχειρεί παρεμβάσεις για να μειώσει τις επιβαρύνσεις των ΦΠΑ. Θεσπίσαμε μέτρα μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή. Υπάρχει ωστόσο σε εξέλιξη εδώ και 2 χρόνια μια ευρεία συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση και να τεθούν ζητήματα με εθνικό ενδιαφέρον. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μια ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.